Γεια σας, είμαι ο Αθανάσης Σταυρακούδης. Στο παρόν βίντεο θα εξετάσουμε την εντολή IF στην R. Με λίγα λόγια θα δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την εκτέλεση μέρους του προγράμματος που γράφουμε, του script που γράφουμε υπό συνθήκη. Αν δηλαδή κάποια συνθήκη είναι αληθής, θα εκτελεστεί κάποιο μέρος του κώδικα μας. Διαφορετικά δεν θα εκτελεστεί. Αυτό μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια και πώς μπορούμε να πετύχουμε διακλαδώσεις στην εκτέλεση του προγράμματός μας. Η IF ανήκει και στο γενικότερο πλαίσιο του ελέγχου της ροής των προγραμμάτων που γράφουμε. Μαζί με την IF, την εντολή IF, θα δούμε αργότερα και τις σχετικές εντολές WHILE και FOR που εκτελούν επαναληπτικά κάποιο μέρος του κώδικα τον οποίο γράφουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με την διακλάδωση, με την εντολή IF δηλαδή, η οποία είναι και η πιο σημαντική. Όλοι ξέρουμε για παράδειγμα ότι το 10 είναι μεγαλύτερο του 5, γι' αυτό και παίρνουμε την απάντηση του true. Αυτή είναι εδώ τη συνθήκη, η οποία είναι μια απλή αλγεβρική παράσταση, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε στην εντολή IF ως εξής. Αν το 10 είναι μεγαλύτερο του 5, να το γράψουμε δηλαδή μέσα σε μια παρένθεση και στη συνέχεια να γράψουμε εδώ το τι θα συμβεί αν αυτή η συνθήκη που μόλις έχουμε γράψει είναι αληθές. Εδώ θα γράψουμε μια πολύ απλή πρόταση, μπορούμε να σκεφτείτε, για παράδειγμα, το yes it is bigger, ναι, είναι μεγαλύτερο το 10 από το 5 κτλ. Αυτήν εδώ την εντολή, κυρίες και κύριοι, την IF, όπως τη βλέπετε, μπορούμε καλύτερα να τη γράψουμε με αυτήν εδώ τη μορφή, να πάει λέει, το print από κάτω σε μια επόμενη γραμμή. Όπως βλέπετε, αυτομάτως έχει τοποθετηθεί με ένα tab δεξιότερα, που είναι και το πιο σωστό. Δεν θα αλλάξει κάτι στον έλεγχο της ροής του προγράμματος, θα πάρουμε την ίδια απάντηση. Είναι ως σαφές όμως προτιμότερο και πολύ πιο ευανάγνωστο να το γράφουμε έτσι. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης είναι ότι γενικά αυτός ο τρόπος είναι βέβαια σωστός, είναι παρόμοιο με αυτό που πιθανά να έχετε δει στη C, στη Java ή αλλού, όπου όταν τον έλεγχο που κάνουμε με την εντολή IF ακολουθεί μόνο μία εντολή, δεν χρειάζεται να βάλουμε άγκιστρα ή κάτι ανάλογο. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορούμε να πετύχουμε περιπτώσεις όπως είναι αυτό εδώ. Αν για παράδειγμα θέλουμε να γράψουμε κάτι περισσότερο, ναι, είναι μεγαλύτερο σίγουρα, ας πούμε, κτλ. Αυτή εδώ τώρα η εντολή στη γραμμή 9, το print yes it is bigger, θα εκτελεστεί υπό συνθήκη. Η άλλη όμως θα εκτελεστεί, κυρίες και κύριοι, με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, χωρίς δηλαδή να υπακούει στον έλεγχο. Αυτό που θέλω να σας εξηγήσω εδώ είναι ότι εάν έχουμε μία τέτοια περίπτωση όπου θα πρέπει να εκτελέσουμε δύο εντολές ή περισσότερες εντολές από μία, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσουμε τα άγκιστρα, να περικλείσουμε δηλαδή τα άγκιστρα μέσα στα άγκιστρα τις εντολές που γράφουμε και να τη γράψουμε όλη την εντολή με αυτήν εδώ τη μορφή. Με αυτόν εδώ τον τρόπο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο σωστά και θα αποφύγουμε σφάλματα. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης γενικά είναι ότι παρόλο που μπορεί να έχουμε μόνο μία εντολή μετά την IF και αυτός εδώ ο τρόπος να είναι απολύτως σωστός, καλό είναι και σε αυτή την περίπτωση να περικλείουμε με άγκιστρα την εντολή, κυρίες και κύριοι, που γράφουμε μέσα στην IF, έτσι ώστε να αποφύγουμε παγίδες και σφάλματα καθώς θα αναπτύσσουμε τον κώδικα τον οποίο γράφουμε στη συνέχεια. Καμιά φορά δηλαδή ξεκινάει κανείς να γράφει μία εντολή, θέλει να βάλει μία δεύτερη και με αυτόν τον τρόπο πέφτει στην παγίδα να μην εκτελεστεί η δεύτερη εντολή στον έλεγχο IF. Είναι πολύ πιο σωστό, αν θέλετε, και πιο λογικό να γράφουμε όλες τις εντολές μέσα σε άγκιστρα. Αν είναι μία αυτή η εντολή, τότε δεν χρειάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Αν όμως είναι περισσότερες από μία, είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι άλλο πολύ συνηθισμένο που κάνουμε, κυρίες και κύριοι, σε προγράμματα που γράφουμε, είναι να ελέγχουμε όχι δύο τιμές μεταξύ τους, αλλά μία μεταβλητή με μία τιμή. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το χ έχει την τιμή 10 και στη συνέχεια ελέγχουμε
αν αυτό το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 5. Εδώ βέβαια το ξέρουμε, αλλά καθώς θα τρέχει το πρόγραμμά σας, αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι γνωστό. Αυτό που κάνουμε επίσης πολλές φορές είναι όχι μόνο να τυπώνουμε ένα μήνυμα όπως κάναμε λίγο πριν, αλλά να δίνουμε τιμές σε άλλες μεταβλητές. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι αν το χ είναι μεγαλύτερο του 5, θα αναθέσουμε την τιμή 1 στη μεταβλητή α. Και αυτό εδώ, στη συνέχεια, μπορούμε να το δούμε, το α έχει πάρει την τιμή της μονάδος. Σε ακόμα περισσότερο σύνθετες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, όπως είναι αυτή που πάμε να εξετάσουμε τώρα εδώ, δείτε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι το α θα πάρει την τιμή του 1 της μονάδος εάν η συνθήκη χ μεγαλύτερο του 5 είναι αληθής, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε εδώ και το else, που σημαίνει να εκτελεστεί κάτι σε περίπτωση που ο έλεγχος ο οποίος κάνουμε εδώ, αυτός εδώ, δεν αποδώσει την τιμή true, αλλά αποδώσει την τιμή false. Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι το α θα πάρει την τιμή 0, κάτι που είναι προς το παρόν αυθαίρετο. Το ποιες τιμές παίρνουν οι μεταβλητές μας εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Και έτσι, πολύ ωραία, όταν το εκτελούμε εδώ, προφανώς εδώ το α θα πάρει την τιμή της μονάδος, γιατί το χ είναι μεγαλύτερο του 5. Αν για παράδειγμα όμως είχαμε έναν τελείως διαφορετικό έλεγχο, όπως για παράδειγμα αν αντιστρέψουμε τον έλεγχο σε μικρότερο του 5 ή κάτι άλλο, όπου ο έλεγχος τώρα αυτός θα αποδώσει την τιμή false, το 10 δεν είναι μικρότερο του 5, οπότε όπως καταλαβαίνετε στο τέλος θα έχουμε το α να πάρει την τιμή του 0. Να πάει δηλαδή ο έλεγχος να μεταφερθεί εδώ στο else. Να τονίσουμε επίσης αυτό το σημείο ότι σε τέτοιες δομές ελέγχου, όταν έχουμε δηλαδή τη δομή if-else, μόνο ένα από τα δύο θα εκτελεστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να εκτελεστούν και τα δύο, το ένα πίσω από το άλλο. Και αυτό ακριβώς είναι και η χρησιμότητα της εντολής if-else, και γι' αυτό και λέγεται διακλάδωση, διότι φτάνει κάποια στιγμή το πρόγραμμα στον έλεγχο if και πρέπει να αποφασίσει ποιον δρόμο θα πάρει, αν θα εκτελέσει το ένα μέρος ή αν θα εκτελέσει το άλλο μέρος. Να υπενθυμίσουμε κάτι πολύ βασικό, κυρίες και κύριοι, ότι πολλές φορές οι τιμές που εξετάζουμε να ισχύουν ή να μην ισχύουν, είναι πιθανό να μην έχουν αριθμητικές τιμές, να, για παράδειγμα όπως εδώ να είναι μία not available τιμή, μία NA ή μία null ή μία οτιδήποτε άλλο που έχουμε εξετάσει και στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μάθουμε να κάνουμε τους ελέγχους με το is, δηλαδή γράφοντας εδώ για παράδειγμα is NA χ, να το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αν αυτός εδώ ο έλεγχος αποδώσει true, οπα, είναι ίσον εδώ και όχι μείον, συγγνώμη, τότε μπορούμε για παράδειγμα να πούμε ότι το α θα πάρει και πάλι την τιμή 1 ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε εμείς. Αυτό σας λέω είναι στην ευχέρεια του χρήστη το τι βάζει. Αυτή η δομή που έχω γράψει τώρα εγώ εδώ μας δίνει την τιμή, αναθέτει την τιμή NA στο χ, δηλαδή το χ είναι κάτι το οποίο είναι not available, και αν αυτός ο έλεγχος είναι true, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, τότε το α θα πάρει την τιμή της μονάδος. Υπενθύμηση, αυτό εδώ είναι στην ευχέρεια του χρήστη να το ορίσει όπως αυτός νομίζει καλύτερα κτλ. Καθώς μιλάμε τώρα για τιμές NA και σχετικά πράγματα, άλλο χρήσιμο που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, είναι όχι αν κάποια μεταβλητή έχει την τιμή NA ή όχι, αλλά αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προς το παρόν στο πρόγραμμά μας δεν υπάρχει καμία μεταβλητή με το όνομα Y, με το όνομα Ψ. Τέτοιους ελέγχους επίσης χρειάζεται να κάνουμε πολλές φορές, δηλαδή να αναθέτουμε, να ελέγχουμε με λίγα λόγια αν κάτι υπάρχει ή δεν υπάρχει, αν έχει κάποια τιμή ή δεν υπάρχει καθόλου ορισμένη στο πρόγραμμά μας. Αυτό εδώ το πετυχαίνουμε με την συνάρτηση exist, ελέγχουμε δηλαδή την ύπαρξη ενός αντικειμένου στο περιβάλλον της R, μόνο που εδώ θα πρέπει να το γράψουμε μέσα σε εισαγωγικά, να ελέγξουμε δηλαδή αν αυτό το αντικείμενο υπάρχει ή όχι. Η απάντηση στο exist είναι πάντοτε true ή false, οπότε εδώ μπορούμε να πούμε ότι το α θα πάρει την τιμή της μονάδος, έτσι είναι σωστό.
και μπορούμε, αν θέλουμε, να δώσουμε και μια επιπλέον διακλάδωση με το ELS, να πούμε δηλαδή ότι αν το Y υπάρχει, τότε θα δώσουμε την τιμή στο α είναι 1, αλλιώς θα πούμε ότι το α είναι 0. Και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε και τι είναι το α. Εδώ για παράδειγμα το ψ δεν υπάρχει και είναι 1. Αν όμως το ψ το ορίσουμε να έχει κάποια τιμή, για παράδειγμα να είναι το 10 που λέγαμε, όπως και το χ για παράδειγμα, τότε τα πράγματα θα αντιστραφούν. Μπορείτε να φανταστείτε ότι εδώ είναι προτιμότερο είτε να το κάνετε έτσι, δηλαδή αν δεν υπάρχει το ψ, το y, να βάλετε την τιμή της μονάδος, δηλαδή αυτό εδώ το 1 να περνάει όταν αυτός εδώ ο έλεγχος είναι αληθής. Άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ καλύτερα στο true, να ελέγξετε δηλαδή αν η μεταβλητή υπάρχει, οπότε αυτό θα είναι 1 και αυτό θα είναι 0. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι αυτοί οι συνδυασμοί, τι ελέγχουμε και τι μέσα να θέτουμε σε μεταβλητές, είναι πάρα πολύ σημαντική να είναι καθαρή στο μυαλό μας. Είναι αυτός που πολλές φορές αναφέρω ότι, θα με έχετε ακούσει να αναφέρω ότι καλό είναι να τα γράφουμε και λίγο στο χαρτί αυτά τα πράγματα, να τα θυμόμαστε, να ξέρουμε δηλαδή τι κάνουμε ακριβώς. Γιατί το πρόγραμμα συντακτικά θα ήταν σωστό είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο. Αλλά οι τιμές που θα έπαιρνε η μεταβλητή α είναι τελείως διαφορετικές. Εδώ θα το κρατήσουμε με αυτήν εδώ τη μορφή. Θα πούμε δηλαδή ότι αν το y υπάρχει, τότε το α είναι 1. Αν δεν υπάρχει, αν δηλαδή ο έλεγχος δεν είναι true αλλά είναι false, τότε το α θα πάρει την τιμή του 0. Προφανώς εδώ πέρα αργότερα μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε πολύ περισσότερες εντολές από μία. Γι' αυτό και εγώ εδώ χρησιμοποιώ τα άγκιστρα, που σας τονίζω ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητα όταν η εντολή είναι μία και μόνο μία, όπως είναι σε αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα. Πηγαίνοντας παρακάτω, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ελέγχους που σχετίζονται με δύο μεταβλητές, άρα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συνδυάσουμε έναν έλεγχο με τη λογική σύζευξη ή με τη λογική διάζευξη, να εφαρμόσουμε δηλαδή τους τελεστές AND και OR αν χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα εδώ θα χρησιμοποιήσω δύο μεταβλητές, ας πούμε ότι η χ συνεχίζει να έχει την τιμή 10 και η ψ παίρνει την τιμή μείον 2, είναι αρνητική. Και ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιους ελέγχους σχετικά με το αν αυτές οι τιμές είναι και οι δύο θετικές ή και οι δύο αρνητικές κτλ. Θα χρειαστεί δηλαδή εδώ να γράψουμε ένα if, στο οποίο πρέπει να ελέγξουμε αν το χ είναι θετικός αριθμός, και το και δηλώνεται με το ampersand, χρησιμοποιώντας δηλαδή αυτό που το πληκτρολόγιο σας είναι στο shift 7. Αν είστε, έτσι, αν έχετε εξοικείωση από άλλες γλώσσες όπως είναι η C και η Java, όπου χρησιμοποιούνται το διπλό και, εδώ να ξέρετε ότι δεν ισχύει, είναι μόνο μία φορά. Και μπορείτε για παράδειγμα να βάλετε και αυτό εδώ. Αυτή εδώ η εντολή μας λέει έλεγξε εάν το χ είναι θετικό και το ψ είναι θετικό επίσης. Εδώ μέσα τώρα στο σώμα της, του if μπορούμε να βάλουμε κάτι, όπως για παράδειγμα ένα απλό μήνυμα ότι και τα δύο είναι θετικά, για παράδειγμα, θετικές ποσότητες, αν το εκτελέσουμε. Όπως βλέπετε δεν παίρνουμε τίποτα. Γιατί δεν παίρνουμε τίποτα? Γιατί προφανώς η παράσταση χ μεγαλύτερο του 0 είναι true, η παράσταση χ μεγαλύτερο του 0 είναι false, δεν είναι και τα δύο true. Η λογική σύζευξη αυτό μας λέει ότι για να πάρουμε true θα πρέπει να είναι και τα δύο αληθές. Εδώ ένα από τα δύο δεν είναι αληθές, οπότε συνολικά η παράσταση είναι ψευδής και ο έλεγχος if δεν αποδίδει τίποτα. Πάει παρακάτω δηλαδή το πρόγραμμα χωρίς να γίνει κάτι. Αν θέλαμε να πάρουμε κάτι εδώ, να υπάρχει κάποια δράση δηλαδή στο πρόγραμμα, θα έπρεπε εδώ να το συνδυάσουμε με το else, σωστά γραμμένο όπως είναι εδώ, και εδώ για παράδειγμα να γράψουμε κάποιο άλλο μήνυμα, όπως για παράδειγμα ας πούμε no. Δεν είναι και τα δύο θετικά, γιατί αυτός είναι ο έλεγχος που κάνουμε στο if. Έτσι τώρα θα πάρουμε αυτήν εδώ την απάντηση. Ας το διορθώσουμε αυτό εδώ.
Προφανώς, κυρίες και κύριοι, μπορεί κανείς να κάνει πολλές επεκτάσεις αυτό. Έχετε υπόψη σας ότι μπορούμε να έχουμε, όπως έχουμε δύο συνθήκες, μπορούμε να έχουμε και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη κτλ. Και προφανώς μπορούμε, χρησιμοποιώντας παρενθέσεις, αν χρειαστεί, να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι πράξεις. Εδώ όμως είναι καλό να δείξουμε λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Εδώ μετά το else θα χρησιμοποιήσω το if. Θα δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε μία παραπάνω διακλάδωση, ένα παραπάνω έλεγχο στη διακλάδωση, και θα γράψω αυτό εδώ. Αν δηλαδή είναι το χ αρνητικό και το ψ αρνητικό, θα τυπώσουμε ένα άλλο μήνυμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το both negatives. Εδώ με λίγα λόγια θα δείτε ότι δεν παίρνουμε τίποτα. Για ποιο λόγο? Σας θυμίζω ότι το χ, αν το, δεν το έχετε ξεχάσει, είναι 10, είναι μια θετική ποσότητα. Το ψ είναι το μείον 2. Καμία από τις δύο συνθήκες δεν είναι αληθής. Αν αλλάξουμε εδώ πέρα την τιμή του του χ και του ψ, ας πούμε ότι για παράδειγμα αυτό εδώ δεν είναι πια το 2, αλλά είναι το το μείον 2, αλλά είναι το 2, τότε έχουμε ότι και τα δύο είναι positives, άρα αυτό που έχουμε γράψει μέχρι στιγμής λειτουργεί σωστά. Αν και τα δύο εδώ πέρα είναι αρνητικά, παίρνουμε το both negatives, άρα αυτό που έχουμε γράψει είναι επίσης σωστό, και θα μπορέσουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ να γράψουμε το else με το προφανές μήνυμα ότι δεν είναι ούτε και τα δύο θετικά ούτε και τα δύο αρνητικά, άρα μπορούμε να γράψουμε one positive, one negative ή κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιο από τα δύο είναι. Εντάξει. Αν γράψουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την εντολή, τώρα βλέπουμε ότι στην περίπτωση που και τα δύο είναι αρνητικά θα πάρουμε το σωστό μήνυμα. Αν όμως γυρίσουμε λίγο το πρόσημο στο χ όπως ήμασταν αρχικά, οπότε έχουμε μια θετική ποσότητα στο ένα και μια αρνητική ποσότητα στο άλλο, τότε σωστά θα πάρουμε έτσι τα πράγματα. Είδατε ότι εδώ έκανα λίγο σταδιακά αυτό που ήθελα μέχρι το τέλος να φτιάξω. Καλό είναι να μάθετε και εσείς να το κάνετε σταδιακά και να ελέγχετε το τι αποδίδουν οι διακλαδώσεις στις οποίες αναφέρεστε. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, προφανώς δεν γνωρίζουμε το ποιο από τα δύο είναι θετικά, θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή το one δεν μας λένε το χ, το ψ κτλ. Αλλά θα δούμε αργότερα αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα και με ποιο τρόπο κάνοντας την if. Είδαμε μέχρι στιγμής ελέγχους που σχετίζονται με την λογική σύζευξη, με το end, με το και δηλαδή. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε τέτοιους ελέγχους, κυρίες και κύριοι, και με το or, με τη λογική διάζευξη με λίγα λόγια. Για παράδειγμα εδώ μπορούμε να γράψουμε αν το χ είναι θετικό ή αυτή η όρθια κάθετος είναι ο λογικός τελεστής or, το ή δηλαδή, το ψ είναι θετικό, και στη συνέχεια εδώ αν ο έλεγχος είναι αληθής μπορούμε να τυπώσουμε με ένα αντίστοιχο μήνυμα, όπως για παράδειγμα, όχι ότι both, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι both. Το or δεν μας λέει εδώ, ο τελεστής αυτός, εδώ, το λογικό ή δηλαδή, δεν μας λένε και τα δύο θετικά. Μας λέει ότι ένα από τα δύο είναι θετικά. Ή το ένα ή το άλλο. Οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε το μήνυμά μας. Ότι ένα από τα δύο είναι θετικά, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Αλλιώς, εδώ αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και το else. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, κανένα από τα δύο δεν είναι θετικά. Οπότε προσοχή στο τι ελέγχουμε, τι κάνουμε κτλ. Εδώ προφανώς έχουμε να ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά καλό είναι να το ελέγξουμε όπως κάναμε πριν, με κάθε δυνατή περίπτωση. Οπότε για παράδειγμα αυτό είναι το ένα είναι 10, το άλλο μπορεί να είναι για παράδειγμα το μείον 2 όπως είμαστε τώρα. Ναι, ένα από τα δύο είναι θετικά, αντίστοιχο μπορεί να είναι και το ανάποδο.
Δηλαδή να είναι το χ θετικό και το χ αρνητικό και το ψ θετικό, και πάλι θα πάρουμε ότι at least one είναι positive. Μπορεί και τα δύο να είναι θετικά, οπότε και πάλι θα πάρουμε at least one is positive, όπως βλέπετε. Ενώ αν και τα δύο είναι αρνητικά, όπως για παράδειγμα είναι οι τιμές μείον 10 και μείον 2, τότε όχι, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο else. Αυτός εδώ δηλαδή ο έλεγχος θα αποδώσει την τιμή false. Δεν θα εκτελεστεί αυτό που είναι από κάτω, δηλαδή μέσα στο σώμα του if για το true, θα εκτελεστεί αυτό που είναι στο else. Προσοχή βέβαια, σας το ξαναλέω και σας το ξαναυπενθυμίζω, το τι ελέγχουμε κάθε φορά, και κυρίως στο αν η σύζευξη που κάνουμε, η λογική σύζευξη, είναι, μάλλον είναι, αν πρόκειται για σύζευξη ή αν πρόκειται για λογική διάζευξη, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό που έχουμε κάνει τώρα λέγεται διάζευξη και γίνεται με τον τελεστή or. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θα χρησιμοποιήσουμε ελέγχους που σχετίζονται τώρα με την εμφόλευση. Θα δούμε δηλαδή με λίγα λόγια πώς μέσα σε μία δομή if μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο if και να κάνουμε ελέγχους μέσα σε άλλους, ως υποσύνολο άλλων ελέγχων. Ας υποθέσουμε ότι τώρα πια δεν ελέγχουμε τα θετικά ή τα αρνητικά, αλλά ελέγχουμε αν κάτι είναι στο 0 ή δεν είναι στο 0. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε εδώ ότι έχουμε το χ να είναι το 0, το ψ να είναι προηγουμένως, ας το αφήσουμε στο μείον 2, κάτι που δεν είναι 0. Και ας κάνουμε τώρα την εξής σκέψη, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε λίγο τα στάδια. Γράφουμε εδώ το αν το χ είναι 0. Ο έλεγχος ισότητας στηρίζεται σε αυτό το διπλό ίσον στο πληκτρολόγιο. Και αυτό εδώ το αφήνω προς το παρόν κενό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το συμπληρώσω αμέσως. Ξέρω ότι εδώ μέσα θα κάνω έναν έλεγχο για το τι θα συμβεί αν το χ είναι 0. Αν το χ δεν είναι 0, θα κάνω κάτι άλλο. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχω αυτόν εδώ τον έλεγχο. Αυτό εδώ ας το πάμε λίγο παρακάτω για να φαίνονται καλύτερα. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πάω εδώ μέσα και θα πω το εξής, ότι αν αυτό το χ είναι 0, θα πρέπει να ελέγξω το ψ. Ο στόχος μου είναι να δω αν είναι το πρώτο στοιχείο, το χ δηλαδή, είναι 0 και το ψ είναι 0 επίσης, ή δεν είναι το ψ 0. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να δώσω ένα μήνυμα, όχι μόνο αν είναι και τα δύο θετικά ή τα δύο αρνητικά κτλ. Ή 0 όπως ελέγχουμε εδώ, αλλά να δώσω ένα ανάλογο μήνυμα με το αν το πρώτο στοιχείο, το χ ή το ψ είναι 0 κτλ. Εδώ είμαστε στην περίπτωση όπου το χ είναι 0, οπότε πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με το ψ. Οπότε αφού ο έλεγχος χ ίσον 0 είναι θετικό, true, αληθής δηλαδή, τότε θα ελέγξω εδώ και αυτό εδώ. Αντίστοιχα και εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται προς το παρόν να γράψω κάτι. Θα δώσω όμως και εδώ και ένα else και θα έχω αυτή τη δομή. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λίγο ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται πάντοτε να γράφουμε τις δομές μας, να γράφουμε το πρόγραμμά μας σαν μία αριθμητική ακολουθία, δηλαδή το ένα βήμα πίσω από το άλλο. Μπορεί και να πηδάμε κατά κάποιο τρόπο κάποια βήματα, αρκεί να καταλαβαίνουμε τη δομή. Αυτό που έχω γράψει τώρα εγώ εδώ μέσα είναι τι συμβαίνει εάν ισχύει ή δεν ισχύει μία συνθήκη. Αρχικά θα εκτελεστεί αυτό εδώ. Αν αυτό εδώ είναι true, θα πάει εδώ. Αν είναι false, θα πάει παρακάτω στο else. Και εδώ πέρα αντίστοιχα. Το ίδιο μπορεί να κάνω και εδώ. Αν φτάσω εδώ στη γραμμή 79 που είμαι αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι ο έλεγχος της γραμμής 72 είναι false, δεν ισχύει δηλαδή. Και μπορώ βέβαια να επαναλάβω αυτό που γράφω και πάνω. Δηλαδή ξέρω ότι το χ δεν είναι 0, αλλά θα ξαναελέγξω το τι θα συμβεί στο ψ. Η έλεγχη που κάνω στο ψ είναι ακριβώς η ίδια. Έχοντας τώρα συμπληρώσει αυτό είναι εδώ πέρα τον κώδικα από τη γραμμή 72 μέχρι τη γραμμή 74. Προσέξτε επίσης και ότι το RStudio χρησιμοποιεί αυτόματα τη μετάθεση των εντολών. Ένα tab που στο δικό μου υπολογιστή, στο δικό μου RStudio είναι ρυθμισμένο να δίνει δύο θέσεις δεξιότερα. Μπορεί να το μεγαλώσετε, να το μικρύνετε αυτό το διάστημα, ανάλογα με το τι σας βολεύει στο μάτι. Και τώρα εδώ μέσα μπορούμε να πάμε να δώσουμε αυτές τις εντολές που θέλουμε, το print που είναι ένα μήνυμα ή οποιαδήποτε άλλη εντολή χρειάζεται να δώσουμε. Όπως για παράδειγμα, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι,
ξέρουμε ότι και τα δύο είναι 0. Αν φτάσουμε δηλαδή εδώ στη γραμμή 74 και το χ είναι 0, αυτό είναι true και αυτό είναι true, οπότε θα είμαστε εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε αυτήν εδώ την εντολή. Both are 0. Αν εκτελέσουμε τώρα αυτό εδώ για παράδειγμα για να δούμε τι θα συμβεί, προσέξτε λίγο κάτι. Θα πάρετε null, πολύ σωστά, γιατί εδώ μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αν το αυτό που έχουμε δοκιμάσει είναι το 0,0 και εδώ θα πρέπει να πάρουμε το μήνυμα. Τι μας ξέφυγε το αυτό εδώ. Τώρα είμαστε σωστοί. Εκτελούμε αυτό. Αυτό δίνουμε λέει τις τιμές χ να πάρει την τιμή 0. Το ψ να πάρει την τιμή 0 και στη συνέχεια both are 0. Άρα εδώ είμαστε εντάξει. Πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Εδώ μέσα θα φτάσουμε στη γραμμή 76 εάν το χ είναι 0 και το ψ δεν είναι 0. Δεν ισχύει, δηλαδή ισχύει αυτή εδώ η παράσταση, αλλά δεν ισχύει αυτή εδώ. Εδώ έχουμε βέβαια την περίπτωση όπου ένα από τα δύο δεν είναι 0, αλλά επειδή όπως θυμάστε στην αρχή λέγαμε ότι πρέπει να βάζουμε σαν μήνυμα, να λέμε ποιο είναι 0 και ποιο δεν είναι, μπορούμε να προσαρμόσουμε το μήνυμά μας τώρα εδώ, ότι για παράδειγμα το πρώτο στοιχείο είναι 0, το δεύτερο όμως δεν είναι. Αν εδώ ξανατρέξουμε τον κώδικα θα δείτε ότι για 0,0 είμαστε σωστοί. Αν εδώ βάλουμε κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα το μείον 2, τότε δεν θα είναι 0. Παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε, όπως βλέπετε. Αν αυτό εδώ τώρα το γυρίσουμε εδώ στο 10 και αυτό στο 0, τότε όπως καταλαβαίνετε θα πάρουμε πάλι τον άλλο. Γιατί πάμε σε αυτές τις εδώ κάτω περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ο έλεγχος χ ίσον 0 είναι false, οπότε είμαστε ή εδώ ή εδώ. Δεν έχουμε γράψει τίποτα, οπότε δεν παίρνουμε τίποτα. Ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε εδώ, όπως βλέπετε, είναι να, το ψ να είναι 0, οπότε εδώ καλό, είμαστε βασικά εδώ. Όπως συγγνώμη, είμαστε εδώ, οπότε πάμε λίγο εδώ και συμπληρώνουμε το μήνυμα, το οποίο είναι ποιο, ότι το πρώτο στοιχείο δεν είναι 0, αλλά είναι το δεύτερο. Οπότε αν το εκτελέσετε τώρα αυτό εδώ από την αρχή, από τη γραμμή 70 δηλαδή και παρακάτω, θα δείτε ότι θα πάρουμε σωστά αυτό εδώ το μήνυμα. Είμαστε αφήνω εδώ πέρα την περίπτωση. Αν αλλάξουμε αυτόν εδώ τον κώδικα κυρίες και κύριοι, όπως για παράδειγμα να είναι εδώ και τα δύο μηδενικά, αυτό είναι καλό να το ελέγχετε, γιατί φτιάχνοντας το ένα κομμάτι δεν είναι καλό να χαλάμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Τότε θα πάμε σωστά σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση. Μας μένει μόνο αυτό εδώ, η τελευταία περίπτωση, η οποία προσέξτε λίγο κάτι. Εδώ θα έρθουμε στη γραμμή 82, δηλαδή στο δικό μου script αυτή τη στιγμή, θα έρθουμε αν ο έλεγχος της γραμμής 72 αποδώσει false, οπότε δεν θα εκτελεστεί αυτό το κομμάτι εδώ, αλλά θα πάει εδώ στο else. Θα εκτελεστεί μετά αυτό εδώ, το if ψ ίσον y equals to 0 είναι 0 και προφανώς και για να πάμε στο δεύτερο else, μέσα στο εμφολευμένο else, ούτε και αυτό εδώ. Οπότε μπορούμε να γράψουμε ότι not equal to 0 ή συντομογραφικά not 0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πιο σωστά αγγλικά ή πιο πλήρες προτάσεις από αυτές που κάνω εγώ τώρα. Εδώ τώρα είμαστε εντάξει και αν αυτό το κάνουμε στο 10 και στο μείον 2, θα πάρουμε πάλι το σωστό. Αργότερα στον προγραμματισμό θα κάνουμε λίγο περισσότερους σύνθετους ελέγχους για το αν ένα πρόγραμμα δουλεύει σωστά ή δεν δουλεύει σωστά. Προς το παρόν αυτό που θα ήθελα να κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να ελέγξετε κυρίες και κύριοι ότι τα πράγματα δουλεύουν as expected, δηλαδή όπως ακριβώς πρέπει να τα περιμένουμε, αλλάζοντας τις αρχικές τιμές εδώ στο χ και στο ψ, στο y κτλ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με ένα άλλο σχετικό θέμα με την if, η οποία είναι η εντολή if else. Είναι αρκετά βολική σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή η εντολή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε και πάλι το χ να έχει την τιμή 10 και προσέξτε λίγο τι κάνει η εντολή if else. Βλέπετε ότι εδώ τώρα δεν έχουμε τη δομή if else με άγκιστρα κτλ. Είναι μόνο μία συνάρτηση, είναι μόνο μία εντολή.
κατά κάποιο τρόπο δουλεύει σαν την εντολή if που έχετε συναντήσει και έχουμε συναντήσει στα λογιστικά φύλλα ή στο Excel κάτι παρόμοιο. Γράφουμε εδώ μία συνθήκη, όπως για παράδειγμα ότι το χ αν είναι θετικό ή όχι, αν ισχύει κάποια συνθήκη για παράδειγμα, και εδώ μέσα γράφουμε για παράδειγμα τι θα συμβεί αν είναι αληθής η συνθήκη ή τι θα συμβεί αν είναι ψευδής. Εδώ χρησιμοποιώ την κωδικοποίηση 1 και μείον 1, αλλά μπορεί να έχετε οτιδήποτε άλλο. Αν την εκτελέσω, θα πάρω αυτό εδώ. Πάρω δηλαδή το 1. Με λίγα λόγια, το if else σας επιστρέφει μία τιμή. Πού την επιστρέφει αυτή τη τιμή? Όπου εσείς θέλετε. Είτε στην οθόνη, όπως έχω κάνει εγώ εδώ, ή μπορεί να διαγράψω το παλιό ψ και να βάλω το ψ αυτό εδώ. Να έχω δηλαδή εδώ το y. Να παίρνει μία τιμή ανάλογα με το αν ισχύει μία παράσταση ή δεν ισχύει ως προς το χ. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ το if else έχει τρία ορίσματα. Το πρώτο είναι η συνθήκη, το δεύτερο είναι το τι θα συμβεί, ποια τιμή θα δοθεί, θα επιστραφεί εάν η συνθήκη είναι αληθής, και το τρίτο όρισμα, αυτό εδώ μετά το δεύτερο κόμμα, είναι το τι θα επιστραφεί αν η συνθήκη είναι ψευδής. Αυτός ο έλεγχος αυτής της μορφής είναι πάρα πολύ βολικός, κυρίες και κύριοι, ακόμα και σε διανύσματα τιμών. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ ένα διάνυσμα τιμών για το χ. Ας πούμε ότι έχουμε μια τιμή όπως είναι το μείον 6, το 5, το 0, το 3, το 1 κτλ. Μπορεί να βάλουμε πολύ περισσότερες. Αυτό εδώ. Ο έλεγχος αυτός εδώ θα μας επιστρέψει τις τιμές μείον 1, αυτό εδώ, θα μας επιστρέψει τις τιμές 1 και μείον 1 για κάθε στοιχείο του διανύσματος χ. Επομένως, έτσι όπως το έχω κάνει εγώ τώρα, θα σας αποδοθεί στο διάνυσμα y οι τιμές 1 ή μείον 1 ανάλογα με το αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτός ο έλεγχος. Κάτι βέβαια που αν θυμάστε μπορούσατε να το πάρετε πάρα πολύ εύκολα και με αυτό εδώ, κάνοντας δηλαδή απλά το χ μεγαλύτερο του μηδενός. Και υπενθύμησε ότι αυτά εδώ είναι οι αριθμοί 1 και 0, δηλαδή το true και το false μπορούν να αναλυθούν σε λογικές τιμές, οι οποίες μάλλον οι λογικές τιμές true και false μπορούν να αναλυθούν σε αριθμητικές τιμές ακεραίων, το 0 και το 1 αντίστοιχα. Προσέξτε λίγο τώρα ένα τελευταίο θέμα, το οποίο είναι άκρο σημαντικό όταν κάνετε πολύπλοκους και ευαίσθητους υπολογισμούς όσον αφορά την ακρίβεια των αριθμών που χρησιμοποιείτε. Είναι πολύ εύκολο και παραστατικό να κάνει κανείς, κυρίες και κύριοι, ελέγχους με το 0, το 1, το 5, το μείον 6 κτλ. Με μεγάλους ακεραίους αριθμούς. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε για σύγκριση είναι πάρα πολύ μικροί και εκεί θα πρέπει να μάθουμε να τους ελέγχουμε με βάση κάποια αριθμητική ακρίβεια. Σας εισάγω λοιπόν στον κόσμο της συνάρτησης All Equal, το οποίο βασικά ελέγχει αν δύο ποσότητες είναι ίσες ή όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα. Θα γράψω εδώ 6 φορές το 9, που σημαίνει ότι έχουμε τη μονάδα μείον 1 εκατομμυριοστό. Αυτή εδώ η αριθμή δεν είναι ίση, κυρίες και κύριοι. Αν και εδώ για παράδειγμα το γράψω έτσι, το 1 αν θα είναι δηλαδή, προφανώς εδώ πέρα θα πάρουμε false. Το αν θα πάρουμε false ή true, κάνοντας έναν έλεγχο αυτής της μορφής, κυρίες και κύριοι, σας υπενθυμίζω ότι εξαρτάται άμεσα από μία μεταβλητή που λέγεται ακρίβεια της μηχανής σας. Αυτός ο αριθμός που στην άλλη είναι αποθηκευμένος εδώ, σε αυτή την μεταβλητή, στο machine WPS δηλαδή, που στο μηχάνημα που χρησιμοποιώ εγώ είναι περίπου το 2 στην μείον 16, κάτι ανάλογο φαντάζομαι θα έχετε εσείς, έναν τυπικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί 64-bit επεξεργαστή θα είναι κάτι τέτοιο. Αν ένας αριθμός είναι μικρότερος από αυτόν εδώ την ποσότητα που βλέπετε, τότε ο έλεγχος που θα γίνει θα αποδώσει true. Ακόμα και αν δηλαδή οι αριθμοί μαθηματικά είναι διαφορετικοί, δεν θα μπορεί ο υπολογιστής σας να καταλάβει αν υπάρχει αυτή η διαφορά ή όχι. Αυτό που θα ήθελα να σας πω τώρα εδώ είναι ότι πολλές φορές κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, κυρίες και κύριοι,
χρησιμοποιώντας εμείς μια μεταβλητή που λέγεται Tolerance, δηλαδή το πόσο βαθιά, αν θέλετε, πόσο ακρίβεια θέλουμε στους υπολογισμούς μας. Αν εδώ γράψουμε, για παράδειγμα, ότι η ακρίβεια που θέλουμε στους υπολογισμούς μας είναι το 1ε-7, που είναι 10 φορές μικρότερο από αυτόν εδώ τον αριθμό, τότε προσέξτε να δείτε λίγο, θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Θα δούμε δηλαδή ότι μας λέει ότι έχουμε μία διαφορά που, η οποία είναι το 10^-6, άρα αυτά τα πράγματα διαφέρουν. Δηλαδή το 1 δεν είναι ίσο με το 0,99999, 6 φορές το 9, το 1-1 εκατομμύριο κτλ. Το ίδιο θα πάρουμε αν εδώ είχαμε μια πολύ μεγαλύτερο, ένα μεγαλύτερο εκθέτη. Ένα πιο μικρό αριθμό, αν θέλετε. Εντάξει. Γιατί κατά προεπιλογή το tolerance που συμβαίνει στις πράξεις είναι αυτό εδώ πέρα. Αν όμως πούμε ότι αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι μικρότερο, για παράδειγμα ρωτήσουμε, έχουμε τον αριθμό 1 και το 1 εκατομμυριοστό, αλλά η ακρίβεια που κάνουμε στις πράξεις μας είναι το 10^-5, που είναι 10 φορές μεγαλύτερο. Τότε σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θα πάρουμε true. Θα μας πει δηλαδή ότι ένα πράγμα, είναι ένας έλεγχος, είναι αληθής. Αυτό δεν το κάνουμε τόσο συχνά, ξέρετε, με αριθμούς όπως είναι το 1 ή το, όπως είναι εδώ το 1-1 εκατομμυριοστό, αλλά πολύ συχνά προσπαθούμε να αποφύγουμε αριθμητικά σφάλματα τα οποία καταλήγουν κατά κάποιο τρόπο όταν ελέγχουμε τιμές που είναι κοντά στο 0. Μπορεί δηλαδή ο υπολογιστής να μην μπορεί να κάνει με ακρίβεια, με τόσο μεγάλη ακρίβεια, κάποιο μέρος των πράξεων. Αυτά είναι τα λεγόμενα αριθμητικά σφάλματα, και επειδή ισχύουν για κάποιοι κανόνες μετάδοσης αυτών των αριθμητικών σφαλμάτων, να καταλήξετε σε λάθος ελέγχους ως προς το true ή το false, αν δύο αριθμοί είναι ίση μεταξύ τους. Για αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση σας συνιστώ να κάνετε πάντοτε αυτόν εδώ τον τρόπο. Αν δηλαδή κατά κύριο λόγο, εκτός από το όλε και όλε εδώ, χρειάζεται να κάνουμε τη μονάδα, δείτε λίγο και αυτόν εδώ πέρα τον, και αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, να πούμε ότι θέλετε να ελέγξετε το 0 με βάση έναν πολύ μικρό αριθμό, αυτόν εδώ. Αυτός εδώ ο αριθμός, ναι, είναι διαφορετικό από την μονάδα, αλλά εξαρτάται, κυρίες και κύριοι, από το τι tolerance χρησιμοποιείτε. Συνήθως ενδιαφερόμαστε για tolerance αυτού του μεγέθους. Το συνήθως είναι απλό συνήθως, δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε. Του ενός δισεκατομμυριοστού ή του ενός τρισεκατομμυριοστού, για παράδειγμα. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, περιπτώσεις όπου αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι μικρότερα από κάποιους πολύ μικρούς αριθμούς, να έχουμε δηλαδή πιο μικρό tolerance για να αποδώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αν χρειάζεται να κάνετε τέτοιο στην if, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ απλά μπορείτε να το γράψετε έτσι. Θα χρησιμοποιήσω εγώ το πιο πάνω παράδειγμα, αυτό που είχαμε εδώ δηλαδή. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά μπορείτε να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο και να γράψω εδώ αν αυτό είναι true ή false αντίστοιχα κτλ. Και να δώσετε εδώ μια σειρά από εντολές που θα εκτελεστούν αν πληρείτε αυτή η συνθήκη. Εδώ εγώ απλώς θα γράψω το actual numbers. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, θα πάρουμε αυτό το μήνυμα, γιατί κάνοντας τη σύγκριση αυτού του αριθμού και αυτού με αυτή την ακρίβεια, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη η μέγιστη δυνατή που έχει ο υπολογιστής σας, με αυτήν εδώ την ακρίβεια, τότε αυτή εδώ η σύγκριση είναι αληθής. Αντίστοιχα, πολλές φορές χρειάζεται να κάνετε και ελέγχους με το 0. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, πώς το λένε, τόσο πολύ κάθε μέρα, το θέλετε έτσι, δηλαδή τόσο πολύ συχνά, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η ακρίβεια παίζει ρόλο, και κυρίως όταν καταλήγουμε σε κάτι με βάση μια σειρά από προηγούμενες πράξεις, οι οποίες μπορεί να μην εκτελούνται με άπειρη ακρίβεια που ξέρουμε στα μαθηματικά, οι υπολογιστές έχουν αυτά τα προβλήματα. Η Άρνα, ξέρετε ότι είναι ένα περιβάλλον που είναι ευαίσθητο σε τέτοιου είδους υπολογισμούς. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να χάσει λίγο την απαιτούμενη ακρίβεια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που έχουμε δει, πιθανά έχετε δει, για παράδειγμα, στη C++,
στη Fortran για παράδειγμα κτλ. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το πετύχουμε. Σας το ξανατονίζω, εάν χρειάζεται να ελέγξετε ακρίβεια μεγάλη, στο αν κάτι είναι ίσον ή ακόμα και άνισο κτλ, τότε καλό είναι να το κάνετε με το all equal. Αν εκεί δηλαδή, με λίγα λόγια, τα δεκαδικά μετράνε, θα καλό είναι να δώσετε εσείς το σε ποιο δεκαδικό θέλετε να ελέγξετε την ακρίβεια. Στο 5ο, στο 6ο, στο 8ο, στο 12ο, στο 16ο και πάει λέγοντας. Αυτά κυρίες και κύριοι σε σχέση με την if. Ευχαριστώ πάρα πολύ.